με τα υποβρύχια. Παρακολουθήσατε και εσείς το βίντεο. Το ίδιο είναι πάντως και η προγραμματική συμφωνία Πασό και Νέας Δημοκρατίας που ακόμα που σήμερα είδαμε. Γιατί από πίσω κρύβονται τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Δηλαδή η κύρια σύμβαση είναι αυτές οι 10 σελίδες που διανέμειναν στους δημοσιογράφους. Πήρα και εγώ πριν από λίγο για να τις δω. Αλλά ουσιαστικά είναι τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που είναι δύο συμφωνίες βασικές. Η μία είναι να μην υπάρχει. Υπάρχει εξεταστική επιτροπή, η μία και μόνη που λέει ο κύριος Σαμαράς, για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Διότι εκεί υπάρχουν ευθύνες του Πασόκ, οι ευθύνες του Γιώργου Πανδρέου, ευθύνες του συστήματος Σιμίτη. Και λέω σύστημα Σιμίτη, γιατί το σύστημα Σιμίτη είναι διαχρονικό. Είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου που άρχισε σαν υπουργός του Παπανδρέου. Εν συνεχεία ο κύριος Παπαδήμος που ανέλαβε πρωθυπουργός, και αυτός ήταν από τους συνεργάτες του στενούς του κύριου Σιμίτη, και ο κύριος Τουρνάρα σήμερα. Και βεβαίως οι ευθύνες που επεκτείνονται στο σημερινό πρωθυπουργό, στον κύριο Σαμαρά, που συνέχισε τα μνημόνια και ουσιαστικά προσπάθησε να βάλει την Ελλάδα ως υπογράφων σε αυτήν την παράνομη, αντισυνταγματική και άκυρη διαδικασία. Και το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, είναι το θέμα των υποβρυχίων, που είπατε. Δηλαδή το θέμα των υποβρυχίων. Ήσασταν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας το 2010 και απαριθμώ πολλές δηλώσεις και μάλιστα βρήκα και τις δικές σας ερωτήσεις στον κύριο Βενιζέλο τότε, όταν εσείς ρωτούσατε μήπως είχε μια σχέση αυτή η συμφωνία με τα ταξιδάκια της οικογένειας Παπανδρέου. Να σας πω κάτι για τα υποβρύχια. Από το 1998, σαν νέος βουλευτής, ξεκίνησα να ψάχνω αυτή την ιστορία. Συνέταξα τότε με τον τομέα άμυνας Νέας Δημοκρατίας τότε ένα βιβλίο 150 σελίδων με όλες αυτές τις συμβάσεις οι οποίες είχαν αντισυμμιστικά ωφελήματα μέχρι πλοία για την ακτοπλοεία, απίστευτα πράγματα, και που βέβαια καμία από αυτή δεν τηρήθηκε. Είχαμε φτάσει το 99 και το 2000 να γίνει προκαταρτική από την ελληνική δικαιοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν να αθωωωθεί το κύριο Τσοχατζόπουλος και η ηγεσία του ναυτικού, αλλά και η αξιωματική που σήμερα είναι φυλακή, και αυτοί που διώκονται, εγώ να δεχτώ αγωγές, όπως εξάλλου και σήμερα συμβαίνει με διάφορους τέτοιους τύπους, γιατί έτσι κάνουν αγωγές και πετάνε λάσπη. Να δεχτώ επίθεση από το συγκρότημα Λαμπράκη και εκείνη την εποχή, να το δικάσω, να το καταδικάσω και να ζητήσει συγγνώμη και να του χαρίσω το τέλος τα λεφτά. Δυστυχώς έκανα αυτό το λάθος. Και βεβαίως οι ίδιοι παίχτες συνέχισαν να ασχολούνται με τα υποβρύχια. Και φτάνουμε στο 2010. Στην περίοδο δηλαδή όπου η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς γνώριζε ότι πρόκειται για σκάνδαλο. Ο κύριος Σάφα ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος αγόρασε εντός εισαγωγικών τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με τίμημα 1 ευρώ. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. 1 ευρώ. Η εταιρεία του κ. Σάφα, η Abu Dhabi Mar, δεν είναι η Abu Dhabi Mar που έχει διαχείριση των λιμονιών, αλλά μια offshore με κεφάλαιο 600 ευρώ. Και τα λεφτά τα οποία πήρε σαν προκαταβολή ουσιαστικά για να πάρει παραγγελία άλλων δύο υποβρυχίων ήταν 500 εκατομμύρια δολάρια. Συν αυτό, υπάρχει το θέμα του ότι μέσα από αυτή τη σύμβαση προσπάθησαν να καθαρίσουν τους Γερμανούς. Δηλαδή το τροχαίο υλικό. Όπου εκεί έχουν ευθύνες και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια οι προηγούμενες εταιρείες. Δική μου, αν θέλετε, τότε ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ παρέμπλησα τον κύριο Λιάπη. Και υπήρχαν και οι εταιρείες γερμανικές, οι οποίες δίναν τις μίζες στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Έτσι. Και υπάρχουν και. Και όχι μόνο στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Όχι μόνο στον Άκη. Αυτό βρέθηκε. Διότι οι μίζες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πλέον. Είμαι από εκείνους που κατέθεσε στην Παπανδρέου και κυνήγησα τον κύριο Τσοχατζόπουλο πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας πω όμως ότι θεωρώ ότι είναι άδικο και ανέντιμο να βρίσκεται στη φυλακή μόνο ο Τσοχατζόπουλος. Υπάρχουν και άλλοι που τις πήραν τις μίζες, κύριε Χάμινε. Καταρχήν το σύνολο του Κησέα τότε, με πρώτον τον κύριο Σιμίτη, γνώριζαν τα πάντα. Και όχι απλώς γνώριζαν τα πάντα, αλλά υπήρχαν και επιστολές που έχουν πρωτοκολληθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τότε στον κύριο Σιμίτη και οι υπογραφές όλων των εμπλεκομένων υπουργών στο Κησέα. Και ο κ. Πανδρέου ήταν μέλος του Κησέα και όλοι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες. Το δικαστήριο προστάτεψε όμως τα μέλη του Κησέα όταν ζητήθηκε από τους συνηγόρους του κ. Τσοχατζόπουλου να παραστούν ως μάρτυρες. Ναι, γιατί τους προστάτευσε καταρχήν η κυβέρνηση όταν δεν έδωσε τα στοιχεία τα οποία όφιλε να είχε δώσει. Και βεβαίως δεν έχει κλείσει για μας υπόθεση. Τα μέλη του Κησέα είναι συνυπεύθυνα μαζί με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Και υπάρχουν, κύριε Γαμμένα, και στελέχη του Πασόκ, γιατί έχουν γίνει δίκες στη Γερμανία για την υπόθεση αυτή και ονοματίζονται συγκεκριμένα στελέχη τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία με τις μίζες. Είπατε μία μαγική λέξη, δίκες στη Γερμανία. Γιατί αυτό πρέπει να είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το δούμε, γιατί. Τι λέει το γερμανικό δίκαιο? Λέει ότι αν σε μία σύμβαση αποδειχθεί ότι υπήρχε δωροδοκία, βάσει του γερμανικού δικαίου είναι μία σύμβαση ως μηδέποτε καταρτηθήσα. Μιλάμε για πολλά δις.
ευρώ πλέον που μπορούμε να πάρουμε πίσω, καταγγέλλοντας αυτή τη σύμβαση όπως υποστήριζα την πρώτη στιγμή. Και πέραν αυτού, υπάρχει το θέμα των δρόμων του χρήματος. Επειδή πολλοί ισχυρίζονται περί παραγραφής, θα σας θυμίσω ότι από αυτό το κανάλι εγώ φώναζα για τον Τσοχατζόπουλο τότε και για τον Μαντέλη παλιότερα, ότι το θέμα δεν έχει παραγραφεί γιατί υπόκειται στη Διεθνή Συμφωνία για το Ξέπλυμα Χρήματος. Και αν και έχει παραγραφεί το πρωτογενές αδίκημα που ήταν η δωροδοκία, το αδίκημα το διαρκές είναι το ξέπλυμα χρήματος και γι' αυτό μπήκαν μέσα και ο Τσοχατζόπουλος, πρέπει να μπει και ο κ. Τσουκάτος οπωσδήποτε, και ο κ. Μαντέλης και οι υπόλοιποι. Αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν γίνει τίποτα, έτσι. Είναι στα δικαστήρια. Μόνο δεν έχουν γίνει τίποτα. Θα σας πω ότι εμένα μου έκανε αγωγή ο κ. Τσουκάτος. Την έχασε βέβαια. Θα πούμε και για τις αγωγές. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Δέχεστε πολλές αγωγές. Μα σε όλα αυτά και ο κ. Μπόγκος μου είχε κάνει αγωγή, που είναι προφυλακισμένος, όλοι αυτοί είχαν στραφεί εναντίον μου. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πω για την καινούργια σύμβαση όμως. Η καινούργια σύμβαση είναι απλώς. 2010 μιλάμε. 2010. Είναι μια σύμβαση όπως οι παλιές. Τότε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήμουν εγώ. Με είχε ορίσει ο κ. Σαμαράς. Και ψήφισα όχι μόνο κατά της σύμβασης του νομοσχεδίου που το έφερε ως διεθνή συμβολή ο κ. Βενιζέλος, αλλά μιλήσαμε τότε ξεκάθαρα και στην Επιτροπή Εξοπλισμών και στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά και στην Ολομέλεια για ποινικές ευθύνες. Το αποτέλεσμα είναι. Ο ΣΑΦΑ με την εταιρεία των 600 ευρώ, με το τίμημα του 1 ευρώ την κοπάνισε. Τα ναυπηγεία κλείσανε. Οι εργαζόμενοι ουσιαστικά βρίσκονται απλήρωτοι και απολυμμένοι. Τα υποβρύχια, τα οποία τα έχει ανάγκη το πολεμικό ναυτικό, κινδυνεύουν μέσα στα ναυπηγεία. Καταραίουν οι εγκαταστάσεις. Μια δεξαμενή βυθίστηκε προχθές. Και την ίδια στιγμή πληρώθηκαν και 500 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα πήρε ο ΣΑΦΑ και την κοπάνισε. Ή τα μοίρασε ο ΣΑΦΑ και την κοπάνισε. Και το θέμα είναι ότι παράλληλα νομίζουν ότι ξεπλύνανε και όλες τις ιστορίες των Γερμανών. Με αποτέλεσμα, πάνε να κάνουν ένα άλλο σκάνδαλο τώρα. Δηλαδή, με την μόνιμη δικαιολογία ότι τα έχει ανάγκη το πολεμικό ναυτικό, που τα έχει ανάγκη, θα βγουν και θα πούνε ότι οι μόνοι που μπορούν να τα φτιάξουν είναι πάλι οι Γερμανοί. Θα δείτε λοιπόν να έχουν ξανάρχονται οι Γερμανοί εδώ, να ξαναπληρώνει ο ελληνικός λαός και ποτέ δεν τα παραλαμβάνουν. Και βέβαια εδώ υπάρχει και το θέμα, πέρα από το τι ακριβώς έχει γίνει με μίζες και όλα αυτά, υπάρχουν και οι ρήτρες που δεν πλήρωσαν οι Γερμανοί. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο ξέπλυμα γιατί οι Γερμανοί πήραν τις παραγγελίες και απολύτως τίποτα. Και δεν δώσανε τίποτα. Και εκεί υπήρχαν όχι... ρήτρες πολλών εκατομμυρίων. Και για τα ναυπηγεία, Σκαραμαγκά, και για το τροχαίο υλικό. Θυμάστε από την υπόθεση της Siemens εκείνα τα βαγόνια. Ακριβώς. Τα οποία δεν χωράγανε στις ράγες. Ήταν για το Τέξας. Τα βαγόνια είχαν πλατιές ρόδες. Τι λέτε για τη Siemens τώρα, Και βεβαίως, μα είναι όλες αυτές οι υποθέσεις είναι συνδεδεμένες. Στη Siemens μέσω της Siemens έγινε η υπόθεση του τροχαίου υλικού των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Κύριε Πρόεδρε, ο Αντώνης Σαμαράς, ήσασταν εισηγητής Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, τι σας έλεγε αυτές τις υποθέσεις? Θα σας πω. Οφείλω να πω ότι τότε δεν είχε παρέμβει ο ίδιος. Όμως, ο κύριος Στασούλας, ο βουλευτής σήμερα των Ιωαννίνων, σαν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, πιθανώς κατά την εντολή του κύριου Σαμαρά, όταν εγώ στρίμωξα τον κύριο Βενιζέλο στην Επιτροπή, ζήτησε να με αντικαταστήσει. Εγώ διαμαρτυρήθηκα έντονα και είπα ότι θα... και μάλιστα δημόσια. Και πήρα τον κύριο Σαμαρά και του είπα ότι κοίτα να δεις, εάν με αντικαταστήσει, σημαίνει ότι εδώ πέρα έχετε στημένη τη δουλειά. Δεν αντικαταστάθηκα τότε. Άρα από τότε υπήρχε μια προσπάθεια κουκουλώματος. Δεν μπορώ να το πω ότι τότε υπήρχε προσπάθεια. Ή να πέσει στα μαλακά. Πιθανώς να θέλανε να μην εμπλακεί η οικογένεια Παπανδρέου. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια προστασία του κ. Σαμαρά προς την οικογένεια Παπανδρέου, είναι ξεκάθαρο. Στην οικογένεια Παπανδρέου. Θα σας θυμίσω ότι τότε, και να θυμηθεί και ο κόσμος μας βλέπει, ότι είχα καταθέσει στη Βουλή και είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα ένα έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπου το προεδρικό αεροσκάφος, το κυβερνητικό αεροσκάφος, το σκάφος που έπρεπε να χρησιμοποιεί μόνο ο Πρωθυπουργός, το είχε πάρει ο αδελφός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, μαζί με τον κύριο Χάρη Μπαμπούκη και την κυρία Κατσέλη, και πήγαν στο Αμπουντάμπι για να κλείσουν τη δουλειά. Βέβαια, κάναν μία στάση στο δρόμο, κάναν μία στάση περίεργη στην Συρία ή η Ιορδανία, θυμάμαι καλά, όπου εκεί φέρεται να μπει και ένα μεσάζοντα στο αεροπλάνο. Ένας από τους γνωστούς δανειστές της Βίλας, παλιούς. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε, είναι κάτι το οποίο... Ότι προσγειώθηκε το αεροσκάφος και μάλιστα είχε catering 35.000 ευρώ γιατί φάγανε αστακούς, είναι δεδομένο. Ότι ενεπλάκη το όνομα μεσάζοντα είναι δεδομένο. Στη σύμβαση ακόμα, αν δεν γίνει εξεταστική επιτροπή, και γι' αυτό το ζητάμε, δεν μπορεί να πάει από τη στιγμή που εμπλέκονται υπουργοί εν ενεργεία τότε. Και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, μόνο με εξεταστική επιτροπή ή δικαιοσύνη μπορεί να προχωρήσει τη διερεύνηση. Και τη διερεύνηση αυτή την είχε ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Χθες άκουσα με μεγάλη θλίψη την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, τη Σοφία Τη Βούλευση, η οποία τότε δίνε μάχη. Έτσι.
για αυτή την υπόθεση, να λέει ότι δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να διερευνήσουμε την υπόθεση των υποβρυχίων. Η υπόθεση των υποβρυχίων. Υπήρχε δήλωση, η ανακοίνωση του κ. Κεδίκογλου, που είπε για το κάθε κόμμα εκείνη την εποχή. Δηλαδή, είπε για τη Νέα Δημοκρατία ότι ήταν το κάθε κόμμα και ανεξάρτητα από την άποψη που είχε. Το κάθε κόμμα εκείνη την εποχή, ναι. Ανεξάρτητα τη θέση που είχε πάρει. Ακριβώς. Διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στα πρακτικά εμείς είχαμε. Ακριβώς. Στα πρακτικά εμείς είχα προειδοποιήσει ότι ο Σάββα θα την κοπανίσει, θα πάρει την προκαταβολή, δεν πρόκειται να προχωρήσει η δουλειά, θα κλείσουν τα ναυπηγεία, δεν θα παραλάβουν ποτέ τα υποβρύχια. Για να επιταχύνουμε λίγο, γιατί έχουν πολλά θέματα. Και αυτά έχουν ποινικές ευθύνες. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται δηλαδή. Πάμε στην εξεταστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς το έχετε πει, θέλετε την εξεταστική. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε 30 βουλευτές να καταθέσουμε δική μας εξεταστική. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ όμως μπορείτε να προχωρήσετε. Με το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, και γι' αυτόν τον λόγο αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να εμπλουτίσουμε τα στοιχεία που έχει η εξεταστική επιτροπή που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσουμε βεβαίως όλο το υλικό. Υπάρχει τεράστιο υλικό. Θα σας πω δε κάτι το οποίο αποτελεί νέο, ότι η συμφωνία, ο νομοσχέδιο για τον οποίο υπέραψε ο κ. Βενιζέλος δεν ισχύει. Γιατί? Ακούστε το αυτό. Ναι. Αυτό είναι είδηση, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Διότι ενώ το νομοσχέδιο αυτό που έφερε ο κ. Βενιζέλος το πέρασε σαν διεθνή συμφωνία, βάσει το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Συντάγματος, δηλαδή ότι η Διεθνή Συμφωνία υπερισχύει του ιστορικού δικαίου για να μην έχει εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, οι συμφωνίες αυτές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Οι Διεθνείς Συμφωνίες δεν επιδέχονται τροπολογιών. Σε ένα μήνα από την υπογραφή της συμφωνίας έρχεται τροπολογία, εάν θυμάμαι καλά, σε ένα νομοσχέδιο για ιατρικά υλικά για περίθαλψη, και φέρνουν τροπολογία επί της Διεθνούς Συμφωνίας. Άρα, ουσιαστικά εδώ υπάρχει σοβαρή νομοθετική εμπλοκή, νομική εμπλοκή, διότι δεν είναι πλέον συμφωνία διεθνής με αυτά που, αν θέλετε, έχει ως προστασία η Διεθνή Συμφωνία, και επέρχεται και η ακυρότητα της συμβάσεως του νόμου αυτού, διότι ουσιαστικά ανατρέπει τον χαρακτήρα της συμφωνίας. Άλλαξε η Αμπουντάμπη σαν εταιρεία και βάλανε μια άλλη εταιρεία, και η οποία μέχρι τώρα δεν έχει ελεγχθεί ποτέ. Και κάνανε και κάτι άλλο. Χαρίσανε όλους τους φορολογικούς ελέγχους και τα ευρήματα του ΣΔΟΕ που φορτώνανε, ναι, φορτώνανε την εταιρεία, τους Γερμανούς και τους προκατόχους τους. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αδικήματα πολύ σοβαρά, τα οποία εάν νομίζει ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Βενιζέλο ότι στο όνομα της συγκυβέρνησης θα τα καταπιούμε και θα τα καταπιεί ο ελληνικός λαός, του λέμε ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος.